Στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων είχαμε μια μεγάλης διάρκειας, περίπου 4-5 ώρες συζήτηση για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Όπως γνωρίζετε, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ο συνδυασμός μας αποχώρησε από την αίθουσα, διότι δεν θέλαμε να συζητήσουμε προημερησίας διατάξεως το θέμα, αλλά σε κανονική συνεδρίαση για να μπορέσουν να έχουν το χρόνο όλες οι παρατάξεις να τοποθετηθούν. Συνέβη αυτό χθες και το θεωρούμε ότι αυτό είναι μια δικαίωση της προσπάθειάς μας που έδωσε τη δυνατότητα να αποκτήσουμε καλύτερη άποψη οι Δημοτικοί Σύμβουλοι για το τι συμβαίνει με το θέμα των απορριμμάτων και της διαχείρισής τους που δεν είναι στο επίπεδο που θα έπρεπε στο Δήμο Κορινθίων. Αν περπατήσει κανείς στις γειτονιές και στην πόλη αλλά και στα χωριά, θα δει τους κάδους να είναι γεμάτοι από σκουπίδια, να μην έχουν πληθεί, δεν ξέρω αν έχουν πληθεί κάποια φορά, τουλάχιστον για πολύ μεγάλο διάστημα. Θα δει τα χόρτα σε χώρους όπου είναι δημόσιοι οι χώροι, στα νεκροταφεία αλλά και στους δρόμους, να μην έχουν κοπεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα ή αν έχουν κοπεί δεν έχουν μεταφερθεί. Και γενικότερα η εικόνα που ο πολίτης και ο καθένας μας αποκτά για την καθαριότητα στο Δήμο Κορινθίων, η ποιότητα δεν είναι καθόλου καλή και πρέπει να διορθωθεί το συντομότερο δυνατό. Είχαμε την ευκαιρία να πετύχουμε 2-3 εκτός από την ενημέρωση σημαντικά πράγματα. Πρώτον, αποτρέψαμε την δεματοποίηση στο χώρο των εξαμηλίων και την αποθήκευση στην Τενέα και το Λέχιο. Το λέω αυτό γιατί όλοι οι υπόλοιποι Δημοτικοί Σύμβουλοι εκτός από τη Συμμαχία Πολιτών είχαν ψηφίσει την τροποποίηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης που προέβλεπε λειτουργία δεματοποιητή και αποθήκευση των δεμάτων, των σύμμικτων, στην Τενέα και το Λέχιο. Αυτό χθες, μετά την συζήτηση που έγινε και την ανάλυση των προβλημάτων, γιατί αυτό δεν είχε αδειοδότηση, δεν ήταν σύμφωνο με τον περιφερειακό σχεδιασμό και δεν επρόκειτο ποτέ η επένδυση εκεί να επιδοτηθεί από το ΕΣΠΑ, διότι δεν είχε τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις. Έγινε κατανοητό και αποσύρθηκε η λειτουργία του δεματοποιητή εκεί και αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία για τον Δήμο Κορινθίων. Περιμένουμε αυτό και για τους δημότες να μεταφραστεί και στην αλλαγή του διαγωνισμού για την προμήθεια των μηχανημάτων. Διότι θυμήσαμε ότι ο διαγωνισμός που γίνεται για την προμήθεια των μηχανημάτων αναφέρεται σε μηχανήματα που είναι πενταπλάσιας δυναμικότητας από αυτά που χρειάζονται για το σκοπό που έχει αδειοδοτηθεί ο χώρος και δεν αφορούν μόνο τον Δήμο Κορινθίων αλλά και τους γειτονικούς δήμους. Πρέπει λοιπόν να αλλάξει η περιγραφή των μηχανημάτων, το κόστος για τους δημότες και για το Δήμο να είναι πολύ χαμηλότερο και βεβαίως με τον τρόπο που είναι πλέον σύνομος να επιδοτηθεί από το ΕΣΠΑ. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό που προσπαθούσε να πετύχει η Δημοτική Αρχή, δηλαδή να ξοδευτούν 3 εκατομμύρια ευρώ και αργότερα επιπλέον ποσά που θα φτάναν το 5,6, το οποίο ήταν ο σχεδιασμός του 2011, 5,6 εκατομμύρια ευρώ ήταν πολλά για τον Δήμο Κορινθίων, δεν χρειάζονται και μπορούν να δοθούν για άλλους σκοπούς. Αυτό θεωρούμε ότι επίσης απετράπει και όταν θα επαναληφθεί ο διαγωνισμός, γιατί ξέρετε ο διαγωνισμός απεδείχθη άγωνος, δεν βρέθηκε κανένας να ενδιαφερθεί να προμηθεύσει τα μηχανήματα στον Δήμο Κορινθίων. Και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Θυμάστε τι σας έλεγε εδώ ο κύριος Σταυρέλης, ότι θα τρέχουν οι προμηθευτές, επειδή δεν είναι φωτογραφικός ο διαγωνισμός ή οι διατάξεις του, θα τρέχουν οι προμηθευτές να προμηθεύσουν τον Δήμο Κορινθίων. Δεν παρουσιάστηκε κανένας. Και αυτό το ανέφερα στην συνεδρίαση ότι είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, γιατί όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις βρίσκεται ένας, το πολύ δύο προμηθευτές να ενδιαφερθούν, να συνεργαστούν με το Δήμο Κορινθίων και μάλιστα σε περίοδο κρίσης που όλοι θέλουν να αυξήσουν τον τζίρο τους. Δεν το πιστεύουν οι προμηθευτές ότι θα πάρουν
την προμήθεια, γιατί υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος τα καταφέρνει καλύτερα. Δεν εμπιστεύονται το Δήμο. Πάντως υπάρχουν άλλοι λόγοι, δεν ξέρω. Πάντως το να μην μπουν στον κόπο, να δώσουν προσφορές και να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, αυτό είναι σοβαρότατο πρόβλημα για τον Δήμο Κορινθίων και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Επαναλάβαμε επίσης, γιατί είχαμε την ευκαιρία, το πρόγραμμά μας, το οποίο όλοι συμφώνησαν, δεν ήταν κανένας ο οποίος να διαφωνήσει σε αυτό. Είναι στην ιστοσελίδα μας διαθέσιμο από το 2014, που προβλέπει τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση και επεξεργασία, διαχείριση από το Δήμο των απορριμμάτων. Αυτό το είχαμε πει και είναι πάει για θέση μας, δεν την αλλάζουμε. Και βεβαίως συνεργασία όπου χρειάζεται και εφόσον αυτό συμφέρει, είτε με ιδιώτη είτε με την περιφέρεια. Δηλαδή, δεν θα γίνει το κδάι που ήθελε ο κύριος Πνευματικός στο χώρο των εξαμιλίων, θα γίνει μόνο κομποστοποίηση, θα γίνεται διαλογή στην πηγή, ενημέρωση, ανταποδοτική ανακύκλωση που δεν είναι στο βαθμό που θα έπρεπε και βεβαίως θα προβλεφθεί και θα επιδιωχθεί η λύση του χυτή, εφόσον δεν προκριθεί μια άλλη λύση για τη διαχείριση. Ξέρετε, ο Δήμος Κορινθίων έχει μείνει και εδώ πολύ πίσω σε σχέση με άλλους Δήμους. Παρότι η Δημοτική Αρχή είναι 10 χρόνια στην διοίκηση του Δήμου, δεν έχει καταφέρει να έχει αδειοδοτημένο χυτή, κάτι το οποίο το έχει πετύχει το Ξυλόκαστρο, για παράδειγμα, το ξέρετε αυτό. Αναδείξαμε επίσης νομικά και τεχνικά προβλήματα που υπήρχαν και έτσι μπόρεσαν καινούργοι δημοτικοί σύμβουλοι όπως ο κύριος Πιέτρης να ενημερωθούν και να καταλάβουν σε μεγάλη καλύτερη έκταση το τι ακριβώς συμβαίνει και το ποια πρέπει να είναι η θέση των δημοτών και του Δήμου. Επίσης αναδείξαμε την απαραίτητη συνεργασία που πρέπει να υπάρχει με το Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων και το Δήμο της Νεμαίας, αλλά σε μια ξεκάθαρη βάση να ξέρουμε ακριβώς ποιος κάνει τι και με ποιες προϋποθέσεις, κάτι το οποίο δεν είχε γίνει γνωστό στο Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι τώρα. Άρα η συζήτηση, η οποία διήρκησε τόσες πολλές ώρες, ήταν εξαιρετικά γόνιμη, ήταν από τις ελάχιστες φορές επίσης που ήταν ήρεμη. Εμείς πάντοτε θέλουμε οι συνεδριάσεις να είναι ήρεμες και με επιχειρήματα. Δεν προκληθήκαμε από την άλλη πλευρά όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Ελπίζουμε αυτό να συνεχιστεί και με στοιχεία και επιχειρήματα να κάνουμε τον διάλογο που αφορά το Δήμο Κορινθίων. Να υπάρξει δηλαδή κάποια στιγμή ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης για τα απορρίμματα και πρότεινα την Διαπαραταξιακή Επιτροπή με αναβαθμισμένη σύνθεση, δηλαδή για τα σκουπίδια να λειτουργήσει η Διαπαραταξιακή Επιτροπή και με την συμμετοχή των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων να είναι μια διαρκής επιτροπή η οποία θα συνεδριάζει συχνά για να μπορεί να κουβεντιάζει τα θέματα τα οποία εξελίσσονται και να διαμορφώνει την καλύτερη για τους δημότες πολιτική και να παίρνει αποφάσεις οι οποίες θα παρουσιάζονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και νομίζω ότι αυτού του τύπου η συνεργασία μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει στο Δήμο για να αντιμετωπιστούν και άλλα προβλήματα, αλλά κυρίως αυτό το σοβαρότατο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, το οποίο θα έπρεπε να είναι σε καλύτερη κατάσταση στον Δήμο Κορινθίων. Έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος, αλλά παρόλα αυτά ελπίζω να είναι ένα καλό ξεκίνημα αυτό που κάνουμε τώρα για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των δημοτών του Δήμου Κορινθίων. Πάνω σε αυτό το θέμα, δύο πολύ σύντομες ερωτήσεις. Πρώτον, ποιο είναι το κόστος της διαχείρισης που επιλέχθηκε πλέον από το Δήμο Κορινθίων και αν είναι η ίδια διαχείριση, γιατί θα τα ακούσουμε αυτό τις επόμενες ώρες σίγουρα, με αυτή που λέγατε μέχρι τώρα σαν Δήμος Κορινθίων και αυτή που είχε ψηφιστεί πριν από 3 δημοτικά συμβούλια ομόφωνα και δεν άλλαζε τίποτα, σύμφωνα με τον κύριο Σταυρέλη. Και δεύτερον, αν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή την ποσότητα των απορριμμάτων που παράγει ο Δήμος Κορινθίων. Κοιτάξτε, το τοπικό σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων, το οποίο ψηφίσαμε τον περασμένο Νοέμβριο, χωρίς τροποποιήσεις που έγιναν μετά, θα συνεχίσει να ισχύει. Αλλά αυτό δεν είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης.
το οποίο δεν υπάρχει στο Δήμο Κορινθίων, το ολοκληρωμένο σχέδιο. Περιμένουμε αυτό να δημιουργηθεί στο επόμενο διάστημα, να περιλαμβάνει το ΚΔΑΗ, την κομποστοποίηση, την επεξεργασία του υπολείμματος, και τότε θα προσδιοριστεί το κόστος. Δηλαδή, τα διάφορα νούμερα που ακούτε να παρουσιάζονται μέχρι τώρα δεν έχουν επεξηγηθεί και συνήθως είναι αντιφατικά. Παραδείγματος χάρη, σας λέω για την ανακύκλωση ή για τις ποσότητες. Υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις. Έλεγε για την ανακύκλωση ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για την καθαριότητα το 2011 ότι είναι 35%. Στο τοπικό σχέδιο γράφεται ότι είναι 10% για ανακύκλωση. Ο μελετητής στο ΦΟΣΔΑ λέει 5%. Χθες εδώ στην αίθουσα μίλησε για 17% ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Άρα δεν υπάρχει ούτε καν συμφωνία σε αυτό το σημείο. Δεν μπορούμε, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε στοιχεία αυτή τη στιγμή του συνολικού κόστους διαχείρισης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου. Ελπίζω αυτό, εφόσον λειτουργήσει η διαπαραταξιακή επιτροπή που συμφωνήσαμε, να το έχουμε και να το επικοινωνήσω μαζί σας στο προσεχές διάστημα. Γιατί άλλη είναι η τιμή με 20.000 τόνους, άλλη με 30.000 τόνους, άλλοι άμα θα έρθουν και αρκετές χιλιάδες τόνοι από Νεμαία και από Λουτράκη. Προφανώς. Μιλάμε για οικονομία κλίμακας. Προφανώς όλα αυτά θα αποσαφινιστούν, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα σταθερό πλαίσιο για να μιλήσουμε, και μόνο όταν αποσαφινιστεί και συμφωνηθεί το σχέδιο το οποίο θα ακολουθήσουμε, μόνο τότε θα ξέρουμε το κόστος. Και υπάρχει πιθανότητα, εκτός από τη διαχείριση που θα κάνει ο Δήμος με τους 5-6 κάδους, γιατί γι' αυτό μιλάμε. Τέσσερα ρεύματα, όπου ωραία. Εκεί θα είναι τέσσερι διαφορετικού τύπου κάδοι, οι οποίοι θα παίρνουν διαφορετικά ο καθένας απορρίμματα, τα οποία θα επεξεργάζονται καταλλήλως αργότερα. Υπάρχει πιθανότητα να χρειαστεί να κουμπώσει και η διαδικασία Τατούλη, αν αυτή έχει συμφέρουσα τιμή τελικά? Κοιτάξτε, στο επόμενο διάστημα θα υπάρξουν αρκετές εξελίξεις στο θέμα, με την μία ή την άλλη εκδοχή να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Μην ξεχνάτε ότι στο τελευταίο ΦΟΣΔΑ που έγινε η συζήτηση υπήρχε ισοψηφία για το ποια λύση θα επιλεγεί και αναβλήθηκε η συνεδρίαση. Θα δούμε. Αρκετά πράγματα θα δούμε στο προσεχές διάστημα. Εμείς έχουμε το σχέδιό μας που σας είπα ποιο είναι, περιλαμβάνεται, μπορείτε να το δείτε στην ιστοσελίδα μας, και οτιδήποτε είναι συμβατό με αυτό το πρόγραμμα και συμφέρει τους δημότες του Δήμου Κορινθίων, εμείς θα το εξετάζουμε. Χωρίς να αποκλείουμε τίποτα, θα το εξετάζουμε. Αν είναι προς το συμφέρον του Δήμου, και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το κάνουν οι πάντες, όλες οι δημοτικές παρατάξεις.